Διάβασα γιατί έκανα την έρευνά μου, όπως σου είπα. Για να δω. Ότι όταν δίνεις συνεντεύξεις, σε πιάνει το στομάχι σου και αγχώνεσαι και δεν θες καθόλου. Όχι, αυτό με έπιασε τον τελευταίο καιρό όταν πάθανα κρίση πανικού. Και απλά αγχωνόμουν περισσότερο με τις συνεντεύξεις γιατί φοβόμουν να πω εκείνη την ώρα, ξέρεις, θέλω να σταματήσουμε γιατί δεν νιώθω κάπως. Είπες οι δημοσιογράφοι. Ναι. Οι ερωτήσεις που κάνουν για τα κλικαρίσματα ή για τα νούμερα. Καλά, ισχύει. Ειδικά okay. Για τους περισσότερους που είναι ένα άλλο είδος συνέντευξης, ότι δεν τους νοιάζει να μάθουν περισσότερα πράγματα για σένα. Μπορεί να μείνουν μονικά σε κάτι που έχεις πει ακόμα και 5 χρόνια νωρίτερα, για να γίνει αυτό το κλικάρισμα που λέω εγώ μετά. Η σειρά μετά τη φωτιά ολοκληρώθηκε πρόωρα. Εσύ ενημερώθηκες μέσω mail όπως οι υπόλοιποι συνεργάτες. Ήτανε πρωτοχρονιά. Ήμασταν μαζεμένοι όλοι στο σπίτι, όλη η οικογένεια, τώρα 10-15 άτομα που ήμασταν, τρώγαμε και χτυπάει ένα τηλέφωνο στις 4 η ώρα. Λέει, είναι για ευχές, μη σηκώθω τώρα το τραπέζι και τους αφήσω. Όχι, θα πάρω μετά το απόγευμα. Μέχρι να πάρω όμως εγώ τηλέφωνο, γιατί συνεχίζαμε μετά και παίζαμε επί τραπέζια, η ανακοίνωση η επίσημη του Αντένα είχε βγει στο ίντερνετ. Ο μπαμπάς μου που δεν έπαιζε επί τραπέζια, το είχε δει. Και τον έβλεπα εγώ όλη την ώρα να πηγαίνω έρχεται. Πώς θα σου το πω. Παίρνω τηλέφωνο για να πω κι εγώ καλή χρονιά που μου είχαν πάρει. Καλή χρονιά μου λέει, θα είναι. Λέω θα είναι, εμείς θα την κάνουμε να είναι. Δεν συνεχίζουμε. Γιατί. Γιατί είχαν μεταξύ τους πάρα πολλά προβλήματα ο Αντένα με την εταιρεία παραγωγής. Εμείς δεν είχαμε ιδέα για αυτό που συνέβαινε και ξαφνικά την πληρώσαμε εμείς. Τώρα ποιο είναι το μεγαλύτερό σου, πιστεύεις, μειονέκτημα και το μεγαλύτερό σου προσόν. Να μην γίνομαι μαμά. Με όλους. Είμαι λίγο της προστασίας του να σε αναλάβω. Δεν νομίζω ότι είναι βέβαια είναι μειονέκτημα, μάλλον είσαι πολύ διπλωματική τώρα. Είναι μειονέκτημα όχι για τους άλλους, είναι μειονέκτημα για μένα. Ότι πρέπει λίγο να το διορθώσω αυτή τη φτερούγα να την έχω και προς τα μένα. Αυτή η φτερούγα έχει κάποιον μέσα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εμένα και το γάτο μου. Οκ. Okay. Είσαι ανοιχτή για γνωριμίες. Φάση με πας για χρυσό κουφέτο, είσαι ανοιχτή για γνωριμίες. Γρήγορες ερωτήσεις, γρήγορες απαντήσεις. Πλούσιος άντρας, παύλα άσημος ή διάσημος και φτωχός. Πλούσιος και άσημος. Το διάσημος τι και... να το κάνω. Τα λεφτά πολύ εμείς, τη δόξα ουδής. Όχι. Δεν σε αρέσει αυτό. Όχι. Κομπάρσο στο Hollywood ή πρωταγωνιστής στην Ελλάδα. Στη φάση που είμαι αυτή τη στιγμή θα σου έλεγα κομπάρσο στο Hollywood να πάρω και άλλες εμπειρίες. Θα τα παράτηγες όλα για έναν έρωτα. Μόνο για τον έρωτα. Μόνο, έχεις ερωτευτεί και πρέπει να. Και σου λέει ο άλλος, εγώ μένω Αμερική, θα πήγαινες μαζί του. Όχι νομίζω. Άμα ερωτευτείς κάποιον και μένει μακριά. Ξέρεις τι ωραίες που είναι αποστάσεις ή σχέσεις εξ αποστάσεως. Υπέροχες. Όσοι μένετε εκτός Αθήνας δεν έχετε καμία. Καλά, μην το λες. Έχεις βγει με κάποιο θαυμαστή. Όχι. Έχεις βγει από το Instagram. Όχι. Από το Facebook. Όχι. Με άνθρωπο που σου είχε πάρει συνέντευξη. Όχι. Τι θα έλεγες να πάμε για μια πάστα στο ζωροπλαστείο. Πάστα. Ναι. Ωραία. Πιστεύω ότι ήρθε το τέλος της συνέντευξης αυτής. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ντόρα Μακρυγιάννη για αυτήν την υπέροχη συνέντευξη. Εγώ ευχαριστώ Κωνσταντίνε. Να πούμε κάπου εδώ ότι δεν ξέρεις που ερχόσουνα.